Έχουμε ήδη δείξει πώς εισάγουμε εγγραφές σε έναν πίνακα. Στη συνέχεια θα δείξουμε πώς μετακινούμαστε στις εγγραφές και πώς διαγράφουμε κάποιες από αυτές. Ανοίγουμε τον πίνακα «Πελάτες», σε αυτόν έχουμε πληκτρολογήσει και άλλα δεδομένα πλέον. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη εγγραφή όπως μπορούμε να δούμε και εδώ. Για να μετακινηθούμε σε κάποια άλλη εγγραφή χρησιμοποιούμε τα κουμπάκια που βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Με αυτό το κουμπί μεταβαίνουμε στην επόμενη εγγραφή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην έκτη εγγραφή και έχουμε ήδη αναφέρει πω δεν πρέπει να τη συγχαίουμε με τον κωδικό, ο οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο 9. Με αυτό το κουμπί μεταβαίνουμε στην τελευταία εγγραφή, την 313 Στην προηγούμενη μεταβαίνουμε με αυτό, ενώ στην πρώτη εγγραφή μεταβαίνουμε με αυτό. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε κάποια από τις εγγραφές, την επιλέγουμε, κάνοντας κλικ σε αυτό το σημείο και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε κλικ στο εικονίδιο αυτό, Διαγραφή εγγραφής. Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στο κουμπί Ναι και η εγγραφή διαγράφηκε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 312 εγγραφές. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε κάποιες εγγραφές, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικού σε αυτό το σημείο και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει τις εγγραφές με κωδικό από 8 έως και το 19.